Σκληρή κριτική στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Κωνσταντινο Ζέρβα και τους του συνεργάτε του, άσκησε ο υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Σάββα Χαλιαμπάλια, σχετικά με την καθαριότητα αλλά και την κόπη των δέντρων. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκη ακούστηκαν πράγματα και θάματα. Απίστευτε δικαιολογίε από τη διοίκηση για την απεργία στην αποκομιδή και για το κόψιμο των δέντρων που ευτυχώ σταμάτησε μισή χρόνια πέρασαν από την ανάληψη της εξουσίας από τη διοίκηση Ζέρβα και δεν μπορέσαν να ρυθμίσουν την εκκρεμότητα των ΜΑΠ των εργαζομένων που έρχεται από την εποχή του Μπουτάρη. Και ούτε στη δική τους περίοδο τα δίνανε στους εργαζόμενους. Είναι απαράδεκτο να αφήνει τους ανθρώπους τόσο καιρό μέσα στα σκουπίδια χωρίς τη στοιχειώδη προστασία. Και η μόνιμη δικαιολογία της διοίκησης, για όλα φταίει η γραφειοκρατία. Ακόμα και για τη σύμβαση της συντήρησης της νέας παραλίας, που εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχουν υπογράψει, μάλλον και γι' αυτό φταίει η γραφειοκρατία. Και γιατί οι άλλοι δήμοι στη χώρα δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Λέτε να ισχύουν άλλοι νόμοι για αυτούς. Ή απλά κοροϊδευόμαστε. Και με αυτά και με αυτά αφήνουν την πόλη μας μέσα στη βρωμιά. Πάντα φταίνει οι άλλοι για τον Δήμαρχο και τον πολεμάνε γιατί κάνει έργα από ό,τι μας λέει που ο περιέργος τα βλέπει μόνο αυτός. Κάποιος μάλλον πρέπει να τον ενημερώσει ότι το μετρό, η διεθνή έκθεση, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το Μουσείο Μνήμης και το Flyover δεν είναι δικά του έργα. Δικά του έργα είναι τα σαπάκια της λειψίας, η κατάντια της πλατείας ελευθερίας, το σταμάτημα της ανάπλασης της Αγίας Σοφίας και η ποδηλατόδρομοι της Νίκης και της Καραμαλή. Αυτά πραγματικά είναι ολόδικά του. Να μην φοβάται. Κανείς δεν θα του τα διεκδικήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται η γραφειοκρατία δεν εμπόδισε την υπογραφή της σύμβασης των 2,5 εκατομμύριων ευρώ που υπέγραψε για το κόψιμο των δέντρων στην πόλη για τα επόμενα τρία χρόνια τα οποία κομμένα δέντρα η λόγω εταιρεία σύμφωνα με δηλώσεις δημοτικών συμβόλων δεν τα μαζεύει άμεσα με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην πόλη. Αλλά ευτυχώς ο αντιδήμαρχος Σοκράτης Δημητριάδης μας εξήγησε τι συμβαίνει είπε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσον άκουσον, ότι επίτηδες τα αφήνουν εκεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, γιατί πηγαίνει ο κόσμος με αλυσοπρίωνα, τα κόβει και τα παίρνει για το τζάκι. Με τέτοιο χιούμορ ο κύριος Αντιδήμαρχος θα μπορούσε να κάνει μέχρι και διεθνή καριέρα. Πάντως πέρα από την ελαφρότητα της διοίκησης, το θέμα με τα δέντρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εκατοντάδες δέντρα κόπηκαν στην πόλη που από ό,τι φάνηκε ήταν χωρίς σχεδιασμό και επιστημονική τεκμηρίωση. Μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων και αλλαγή αντιδημάρχου σταμάτησε ευτυχώς αυτό το έγκλημα. Η πρόταση του συνδυασμού μας είναι να γίνει κωδικοποίηση όλων των δέντρων που υπάρχουν στην πόλη. Να αποκτήσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο όλα τα δέντρα και να μπορεί έτσι να παρακολουθείται όλη η περίοδο ζωής τους ξεχωριστά για τον καθένα η διοίκηση Ζέρβα έχει αποτύχει παταγωδός σε όλους τους τομείς. Μέχρι χθε, αυτή η αίσθηση υπήρχε διάχυτη στην πόλη, αλλά τεκμηριώθηκε πανηγυρικά στην πρόσφατη δημοσκόπηση της εφημερίδας Μακεδονία στις 29 Νοεμβρίου. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι είναι ευχαριστημένοι και επιθυμούν την επανεκλογή του παρόντος δημάρχου μόλις το 28% των εκλογέων φυσικό επακόλουθο της διοίκησής του. Και από ό,τι φαίνεται, τον προσεχή Οκτώβρη θα υπάρχει άλλος δήμαρχος.